Εδώ μαζί μας στο στούντιο του webredio 902gr είναι η κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα κυρία Σκαλούμπακα. Καλημέρα σας κύριε Θερμέ. Με την οποία θα συζητήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις για την κοινωνική ασφάλιση. μια και όπως είπαμε το νομοσχέδιο πολύ σύντομα θα πάρει το δρόμο προς την Βουλή από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Μπορεί και αύριο, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στα πλαίσια τη διαβούλευση και μετά θα πάρει την προβλεπόμενη οδό, επιτροπέ, ολομέλεια κτλ. μέχρι και την ψήφισή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί, βέβαια αυτό θα λέγαμε ότι δεν είναι μόνο με αυτή την κυβέρνηση, είναι κατά πάγια τακτική, επιχειρεί, φέρνοντα το νομοσχέδιο, να εμφανιστεί καθησυχαστική. Ότι δηλαδή, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα προσπαθήσω να αποκαταστήσω αδικίε και λέει για παράδειγμα. Με τον νόμο προηγούμενο νόμο, τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου, τον οποίο βέβαια διατηρεί, αλλά διορθώνει τι αδικίες του. Δηλαδή, όπω είπε για παράδειγμα, με τι συντάξει αδικίες άλλε τα κτλ. Θα δώσω και χρήματα σε κάποιε κατηγορίε που πραγματικά οι άνθρωποι έχουν αδικηθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω ό,τι μπορώ να θωρακίσω το σύστημα για να μην έχουμε προβλήματα. Καταλαβαίνετε. διότι λέει εδώ οι, ανταγωνισμοί και οι αναταράξει είναι πάρα πολύ μεγάλε και στο διεθνέ πεδίο και πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και υπό αυτό το πρίσμα προσπαθώ να κάνω τι αλλαγέ μου. Τι λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, οι όποιες, τα όποια θετικά μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση εν ώψη της αλλαγής που θα κάνει, θα τα πάρει όπως για παράδειγμα ε, της ανάγκης να αλλάξει τις διατάξεις που αφορούν την ε, σύνταξη χειρίας θα την κάνει κάτω από το βάρος των πολύ μεγάλων κινητοποίησεων που έγιναν από τους καταρχήν από τα σωματεία των συνταξιούχων, συνολικότερα από το εργατικό λαϊκό κίνημα και από τους συλλόγους και τις ομάδες γυναικών σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι στήριξαν και ε, το σωματείο ε, που δημιουργήθηκε ε, των αποχήρες προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να μην ζουν, να μην είναι καταδικασμένες, να ζουν με 100 και 200 ευρώ το μήνα. Κάτω από αυτή την πίεση αναγκάζεται να πάρει κάποια μέτρα ψίχουλα κυριολεκτικά η κυβέρνηση. Mm -hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι ακόμα και αυτά τα μέτρα όπως είναι η αλλαγή για τη σύνταξη χείριας ε, ουσιαστικά τα παίρνει κάτω από την πίεση του λαϊκού κινήματος. Μάλιστα. Τώρα yeah. από εκεί και πέρα mm -hmm. σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των γυναικών ε, καταρχήν να πούμε το εξή ότι οι γυναίκες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αντιασφαλιστικών ανατροπών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ε, και ήτανε ουσιαστικά με πρόσχημα την ισότητα των φύλων, ήταν που καταργήθηκαν οι θετικές διατάξεις για τις γυναίκες, επιδεινώνοντας όμως τη ζωή συνολικότερα των εργαζόμενων. Με πρόσχημα την ισότητα των φύλων, αυξήθηκαν και τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης, και για τα δύο φύλλα, mm -hmm. αλλά και η πενταετής διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών. Mm -hmm. Και ουσιαστικά αυτή η πενταετής διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης δεν ήταν ούτε προνόμιο, ούτε πρόορη σύνταξη. Ήταν η ελάχιστη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας, η ελάχιστη αναγνώριση του πολλαπλού, ρόλου της γυναίκας, που στην πράξη έχει στις πλάτες της την ευθύνη της οικογένειας, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, η ελάχιστη αναγνώριση των ιδιαίτερων βιολογικών αναγκών των γυναικών, με βάση ε, την ιδιαίτερο ρόλο της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Επομένως, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξεκινώντας, ε, αρχής γενομένης από το 1999 με το νομοσχέδιο Γιάννητσι που είναι καλό να το θυμόμαστε γιατί τότε κάτω από τις μεγάλες κινητοποίησεις είχαν, είχε αναγκαστεί τότε η κυβέρνηση η Πασόκ να πάρει πίσω το νομοσχέδιο και να ακολουθήσει άλλη τακτική φέρνοντας, τον, φέρνοντας σαλαμωτά ας πούμε mm -hmm. ε, τα μέτρα εκείνα που είχε κατεβάσει τότε ο πράο, αν θυμάστε. Βεβαίως. Ε, τότε, λοιπόν, από τα πρώτα μέτρα, τα πιο αντιδραστικά, ήταν ουσιαστικά η κατάργηση της πενταετούς διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών, που σήμαινε στην πραγματικότητα αύξηση των ορίων και για τα δύο φύλλα. Mm -hmm. Από ε, εκεί, λοιπόν, νο... πρέπει να ξεκινήσουμε και φτάνουμε σήμερα, και φτάνουμε σήμερα σε, μια, σε μέτρα που παίρνει η νέα κυβέρνηση, που επί της ουσίας, ε, τι θέλει να κάνει με μία κουβέντα. Θέλει να καταργήσει τον δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και να καταστήσει την ασφάλιση ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου. Επί της ουσίας, με τα μέτρα που παίρνει, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις πυλώνες στην ασφάλιση θέλει. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε. Υπάρχει ένα ερώτημα γιατί πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει αυτήν σήμερα, αυτήν τη μεταρρύθμιση. Γιατί χρειάζονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι να βρουν πηγές, νέες πηγές για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Χρειάζεται να προωθηθεί η ιδιωτική ασφάλιση ακριβώς για αυτό το λόγο. Και βέβαια για τον ίδιο λόγο η ο δεύτερο πυλώνα που αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, την επικουρική ασφάλιση δηλαδή, ουσιαστικά θέλουν να το μετατρέψουν σε, ε, σε κεφαλαιοποιητικό το σύστημα αυτό και πάλι επί τη ουσία να τζογάρονται ε, οι, ε, οι, ασφα, οι ασφαλιστικέ εισφορέ των εργαζομένων, τα αποθεματικά υπάρχει... κλπ., προκειμένου Μάλιστα. να. Ε, αυξάνονται να ε, γίνονται οι τσέπες, ε, μάλλον ε, ε, να αυξάνονται τα κέρδη των mm -hmm. ε, επιχειρηματικών ομίλων που τζογάρουν σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Ε, τώρα, υπερασπιζόμαστε αυτό το μοντέλο που υπάρχει, κυρία Σκαλούμπακα θα πει κάποιος, παιδιά λέει τα βλέπετε τα πράγματα, ή μένουμε σε αυτά που έχουμε και πάμε προς τα πίσω, Δηλαδή, τι θέλετε, λέει, να μην κάνουμε τίποτα ή κάνουμε κάτι. Εγώ λέει, προτείνω ένα μεικτό σύστημα. Να είναι και οι ιδιώτε μέσα, να είναι και το κράτο μέσα για του απόλυτα αυτού που το έχουν μεγάλη. Να υπάρχει ένα βασικό πακέτο για αυτού του ανθρώπου που πραγματικά το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και τα λοιπά. Και όποιο έχει και μπορεί, α κάνει και κάτι παραπάνω. Αλλά να μείνουμε έτσι, τι λέμε. Σήμερα το σύστημα που υπάρχει, μόνο του εργαζόμενου και του αυταπασχολούμενου δεν εξυπηρετεί. Σήμερα το σύστημα που υπάρχει επί τη ουσία και ε, αυτό επιδεινώνεται. Ε, επί της εξυπηρετεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και οι όποιε αλλαγέ γίνονται, όπως αυτή του Βρούτσι σήμερα, γίνονται για να μπορέσει να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Όσο αυξάνεται η δική τους κερδοφορία, τόσο μειώνονται και τσακίζονται τα δικά μας δικαιώματα και των γυναικών του καθημερινού μόχθου. Σήμερα λοιπόν εμείς λέμε ότι το κριτήριο που πρέπει να μας κινητοποιήσει, να μας βγάλει στο δρόμο, να προχωρήσουμε και όχι μόνο να αντισταθούμε αλλά να αντεπιτεθούμε, είναι τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και μπορούμε να έχουμε όλες οι γυναίκες μια μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες, δηλαδή υπάρχει ο πλούτος, υπάρχει η πρόοδος επιστήμης και της τεχνολογίας, υπάρχει η μεγάλη παραγωγικότητα της εργασίας, προκειμένου να έχουμε όλες ολόπλευρη προστασία της μητρότητας. Να έχουμε και ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούμε σύμφωνα με τις κλήσεις και τα ενδιαφέροντά μας και για να συμμετέχουμε στην κοινωνική δράση. Μάλιστα. Αντί για όλα αυτά, όλα αυτά όμως επί της ουσίας τσακίζονται πάνω στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Σήμερα, ε, τις, ε, τις μέρε που διανύουμε, του τελευταίου μήνε δηλαδή, παράλληλα με το ασφαλιστικό και τι πρωτοβουλίε. Ε, της κυβέρνησης για την ε, επιδείνωση επί της ουσίας της θέσης των εργαζομένων ε, τρέχει και η καμπάνια της όγε για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Εμείς ναι. ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται άρρηκτα Βεβαίως, με ναι. το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Γιατί ε, ουσιαστικά ξετυλίγοντας το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύεται ουσιαστικά ότι αφορά κάθε πλευρά της ζωής της γυναίκας και δεν αφορά μόνο ε, και στενά τις συντάξιμες αποδοχές της, αλλά ε, όλη τη ζωή από τη στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνει το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί τώρα συνδέεται το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης με τις εργασιακές σχέσεις και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις ιδιαίτερα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, που δουλεύουν για μισό μεροκάματο, ε, δεν είναι μόνο ότι έχουν μισό ένσημο. Στερούνται ταυτόχρονα μια σειρά επιδομάτων, τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθείων. Επίδομα γάμου, λοχίας, ασθένειας και βέβαια και ανεργίας. Ε, σήμερα, για παράδειγμα, η γυναίκα, δεν είναι σημερινό αυτό, δεν είναι των τελευταίων χρόνων, παρόλα αυτά αξίζει να το αναφέρουμε, ε, σήμερα που κυριαρχούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ε, η, για, και βέβαια οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν είναι μόνο η μερική απασχόληση, σήμερα λοιπόν που κυριαρχούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, ισχύει η νόμος του 51 που λέει το εξή: ότι η γυναίκα, η εργαζόμενη, για να πάρει επίδομα και άδεια μητρότητας, πρέπει να έχει συμπληρώσει 200 ένσημα τα τελευταία δύο χρόνια. Καταλαβαίνουμε Πατατικά, πόσες κατατικά. αφορά το θέμα της άδειας και του επιδόματος μητρότητας. Ναι. Επίσης, οι εργαζόμενες με το μπλοκάκι. Χιλιάδες εργαζόμενες με μπλοκάκι. Χιλιάδες εργαζόμενες δουλεμπορικά. Ναι. Όλες αυτές με οι γυναίκες ίάσεις. δεν Μάλιστα. έχουν ε, ούτε επιδόματα, ούτε άδειες ούτε τίποτα από, από εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι ανεξάρτητα δεν είναι... Η... Πρώτον, ότι οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις δεν είναι μόνο η μερική απασχόληση, που όλα τα τελευταία χρόνια πλέον κυριαρχούν. Δηλαδή, ε, ε, μερική απασχόληση και εκπεριτροπής εργασία αφορά το 60% των νέων εργαζομένων, mm -hmm. των, των νέων προσλήψεων που γίνονται. Αλλά πέρα από αυτό... Υπάρχουν όλες οι εργαζόμενες που μπορούν να δουλεύουν με πλήρες με πλήρη ωράριο και επί της ουσίας να έχουν δουλειά με ημερομηνία λήξη. από δουλεμπορικά γραφεία. Χιλιάδες εργαζόμενες και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με ημερομηνία λήξη που είναι από δουλεμπορικά που σημαίνει ότι με το που θα μείνουν έγκυες θα πρέπει να επιλέξουν ή τη μητρότητα ή την εργασία. Αντίστοιχα στο δημόσιο, α πούμε, για παράδειγμα, αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί. Κανένα, δικαίωμα, πράγμα, κανένα ναι, 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 ναι. δικαίωμα. Αναπτύξαμε και ιδιαίτερη δράση γύρω από αυτό το ζήτημα. Κανένα δικαίωμα τη στιγμή ε, που θα μείνουν εγγύες, έχουν, Αν έχουν επαπειλούμενη εγκυμοσύνη, μπορούν να πάρουν άδεια μόνο 15 μέρε. Διαφορετικά, πρέπει να επιλέξουν ή το παιδί ή την εργασία. Μάλιστα. Αυτά κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ποια είναι η προστασία του κοινωνι... της κοινωνικής ασφάλισης απέναντι στις γυναίκες για τις αφέστατα, δεν είναι μόνο η σύνταξη που για τις γυναίκες είναι συντάξεις πίνα στην κυριολεξία, τις γυναίκες αφορούν, το μεγάλο ποσοστό δηλαδή των συντάξεων πίνας αφορά γυναίκες συνταξιούχους. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και όλα τα δικαιώματα στο επίπεδο της υγείας και της πρόνοιας που χτυπιούνται βάναυσα στο όνομα συνδεόμενα με τις εργασιακές σχέσεις, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που κυριαρχούν σήμερα. Μάλιστα. Βέβαια, λέει, έκανε μια προσπάθεια τώρα η κυβέρνηση, δίνει 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται τώρα από το... 2020 Από την αρχή του 2020, προσπαθώντα, λέει κάπω εντάξει, Όχι ότι λύνω, λέει το πρόβλημα, αλλά εν περιπτώσει, έχω τα αυτιά μου ανεκτά στην κοινωνία ακούω ακούω τα προβλήματα. Είναι απολύτω ψευδεπίγραφο αυτό. Πρέπει mm -hmm. να σα κόψω. Είναι okay. απολύτω ψευδεπίγραφο αυτό. Γιατί σήμερα ουσιαστικά η μητρότητα είναι ατομική οικογενειακή υπόθεση. Ενώ θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Ε, η κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα δίχτυ ε, για να εκτονώσει επί της τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί οι γυναίκες είναι να ακριβοπληρώνουν ε, τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις, ε, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τον προγενετικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ουσιαστικά, μέχρι σήμερα, το επίδομα γέννας δινόταν σε γυναίκες, με βάση τις αποφάσεις της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ που αποφασίζαν να γεννάνε στο σπίτι. Mm. Αυτό λοιπόν το επίδομα που δίνεται σήμερα ε, είναι ψευδεπίγραφο από την πλευρά της κυβέρνησης απολύτως, να επικαλείται ότι θα λύσει το πρόβλημα το δημογραφικό όταν οι γυναίκες βιώνουν τέτοιες συνθήκες πώς μπορούν να αποφασίσουν να γίνουν μητέρες ούτε τα δύο, όταν τα δύο χιλιάρικα δεν φτάνουν ούτε για τα έξοδα και του τοκέτου, ούτε για τα έξοδα του τοκέτου δεν φτάνουν. Μάλιστα. Γι' αυτό οι γυναίκες δεν αποφασίζουν να γίνουν μητέρες. Συμπερασματικά ε, επειδή υπάρχει αυτό το κάλεσμα για συμμετοχή στον αγώνα, διαμόρφωση απεργιακού κλίματος, αυτό καμία επανάπαυση και τα λοιπά, οι γυναίκες Ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε κάθε Κοιτάξτε να δείτε, το πιο δύσκολο είναι να χτυπήσουμε το κλίμα της μυρολατρίας και της ητοπάθειας που υπάρχει σήμερα. Το οποίο, αν θέλετε, είναι ακόμα πιο έντονο στις γυναίκες. Οι πρωτοβουλίες μας, η παρουσία μα στους εργασιακούς χώρους με τις ανακοινώσεις μας, οι παρεμβάσεις μας, ουσιαστικά θέλουμε να προβάλλουν γιατί η οργάνωση και η αγωνιστική διεκδίκηση αποτελούν τη μόνη διέξοδο και για τα ζήματα, ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, να προβάλλουμε ότι εμείς δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να λέει ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει τη δική μας έγκριση. Οι σύλλογοι μας, λοιπόν, και οι ομάδες μας όλη τη χώρα, έχουν βάλει στόχο να συμβάλλουν σε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας να δώσουμε για το ασφαλιστικό, που πρέπει να βρει το νέο ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση τις γυναίκες απέναντί της. Εμείς, λοιπόν, στέλνουμε στις γυναίκες το εξής μήνυμα. Ότι σήμερα η επιδείνωση της θέσης μας δεν συνδέεται μόνο με την ένταση της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης. Σχετίζεται και με την κατάσταση του κινήματος, που βέβαια το κίνημα αυτό δυστυχώς βρίσκεται πολύ πίσω από τις ανάγκες. Γι' αυτό και θέλουμε να συμβάλλουμε, προκειμένου οι γυναίκες να μην νομιμοποιήσουν στην συνείδησή τους την κατάσταση αυτή που βιώνουν, να μην θεωρήσουν ότι πρόκειται για μια αντικειμενική κατάσταση που δεν μπορούν να την αλλάξουν, να συνδέσουμε την αναγκαιότητα της αντίστασης και της αντεπίθεσης με τις συνθήκες της ζωής των γυναικών. Η αισιοδοξία μας, η αποφασιστικότητα και η μαχητικότητά μας ε, πηγάζουν από κάτι υλικό, αντικειμενικό. Mm. Από την ανάγκη μας να ζήσουμε όπως αξίζει σε μας και στα παιδιά μας. Και αυτό είναι το κίνητρο της δράσης μας. Έχουμε κάποιο κίνητρο για τη δράση μας. Η ανάγκη μας να ζήσουμε όπως αξίζει σε μας και τα παιδιά μας. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν θα πάψουμε να παλεύουμε μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.